Дорогие Феодоки, дорогие. Και ειδών των άνεμων ισχυρών εφοβήθη και ήρξα το καταποντίζεστε και έκραξεν λέγον Κύριε σώσον με. Υπερφυσικόν και σήμερον το θαύμα το οποίο μας περιέγραψε ο Ευαγγελιστής Μαθαίος όταν ο Κύριος μας εχόρτασε τους 5.000 άντρες εκτός γυναικών και παιδίων με 5 άρτους και 2 ιχθείας τόσον πολύ ενθουσιάστη ο κόσμος εκείνος ούτως ώστε εσυμφώνησαν όλοι να τον ανεβάσουν στα χέρια των και να τον αναδείξουν βασιλέαν. Τούτο ο παντογνώστης Θεός το είδε και δι' αυτόν τον λόγον «Ινάγκασεν» λέγει τους μαθητάς αυτού. Όταν λέγει «Ινάγκασεν» σημαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις στη ζωή μας που όταν ο Θεός μας βλέπει ότι δι' αυτού του τρόπου θα σωθούμε μας αναγκάζει, μας εξαναγκάζει. Επί παραδείγματι, εάν αυτήν τη στιγμή σε βλέπει ο Θεός ότι οδηγείσαι προς τον Άδην, προς την κόλαση και δεν έχεις σκέψη να μετανοήσεις και να σωθείς, θα σε εξαναγκάσει με μία ασθένεια, με ένα περιστατικό, με μία απόφαση την οποία ο ίδιος λαμβάνει δια της σωτηρίας σου και αν και τότε δεν μετανοήσεις θα πάθεις το ίδιο το οποίο έπαθε ο Φαραώ. Εξενάγκασε ο Θεός τον Φαραώ με 10 πληγάς δια να μετανοήσει, πλην όμως δεν μετανόησε και επνίγει και αυτός και τα στρατεύματα αυτού στην Ερυθράν θάλασσα. Ινάγκασε λοιπόν ο Θεός, ο καρδιογνώστης, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Ινάγκασε τους μαθητάς αυτού, λέγει, να μπουν στο πλοίο και να περάσουν απέναντι. Και εκείνος τι έκανε. Ανέβει εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Εδώ υπάρχει άλλο σημείο της ζωής μας. Όταν θέλεις, αδερφέ μου, να σε ακούσει ο Θεός, μας παρήγγειλε πως να προσευχηθούμε για να μας ακούσει. Εισέλθε εις το ταμείον σου, λέγει, δηλαδή στο κελάκι σου, και κλείσε την θύρα, λέγει, και πρόσεξε το πατρί σου το εντοκρυπτό. Και ο πατήρ σου βλέπων σε εντοκρυπτό, αποδώσεις εν εντοφανερό. Γονάτισε μόνος σου, να μην σε βλέπει κανείς. Χύσε δάκρυα, ζήτησε από τον Θεό αυτό το οποίο θα σου δώσει δια το συμφέρον της σωτηρίας σου και ο Θεός θα σου το δώσει οπωσδήποτε. Μόνος του λοιπόν προσεύχεται ο Θεός επάνω εις το όρος κατηδίαν
και ανέβει, λέγει, στο όρος. Εντός λίγων ημερών θα τον ειδούμεν και πάλι να αναβαίνει στο όρος και να μεταμορφώνεται ενώπιον των μαθητών αυτού. Ανέβει στο όρος να προσευχηθεί μόνος του ο Θεός κατηδίαν. Και οι μαθητές μέσα στην θάλασσα παρουσιάζουν άλλη εικόνα, φοβερά εικόνα. Εκείνη η θάλασσα ηγέρθη με σκοπόν άγριον να καταποντήσει τους μαθητάς. Τρικυμισμένη θάλασσα, φοβερά οι όψεις της θαλάσσης εν τρικυμία. Γνωρίζομαι, αδερφοί μου, και βλέπουμε από αυτά τα μέσα τα οποία είναι μέσα εξαπατήσεως, όχι ενημερώσεως. Μαζικά μέσα εξαπατήσεως, με αυτά εξαπατούν των λαών οι σημερινοί κρατούντες και οι δημοσιογραφείς και οι οποίοι με αυτά τα μέσα οδηγούν τον κόσμο προς τον θάνατον και προπάντων την νεότητα. Αυτά τα βλέπουμε μέσα σε αυτό το μέσο το οποίο λέγεται τηλεόραση, όταν δούμε τη θάλασσα τρικυμισμένη, φόβος και τρόμος. Οι μαθητές φοβούνται, τρέμουν. Άραγε θα σωθούμε ή θα πνιγούμε, ο διδάσκαλός μας δεν είναι κοντά μας. Είμαι θα μόνοι. Και όταν λέγει «εχάραζεν η Ανατολή», μέσα σε εκείνο το λυκόφως το οποίο χωρίζει λίγον η ημέρα από την νύχτα, η αρχή της ημέρας, βλέπουν οι μαθητές πάνω σε εκείνα τα κύματα να περπατεί κάποιος. Από την μία πλευρά φοβούνται, από την άλλη πλευρά δεν ξεκαθαρίζουν καθαρός τι είναι αυτό. Τους κατέλαβε δε φόβος ότι αυτό το οποίο έβλεπαν ήταν το φάντασμα, δηλαδή δαιμόνιον, το οποίο παρουσιάζεται στους ανθρώπους σήμερα και δεν παρουσιάζεται στους ανθρώπους σήμερα, κατέλαβε τους ανθρώπους σήμερα ο δαίμονας. Έχουν δαιμονιστεί οι άνθρωποι σήμερα. Ενόμισαν ότι το φάντασμα, λέγει, και εφοβήθησαν. Και όταν εφοβήθησαν, έκραξαν. Κράζω σημαίνει φωνάζω δυνατά. Αυτή είναι η λέξη της Αγίας Γραφής. Εφώναξαν δυνατά. Τι να εφώναξαν άραγες. Θα εφώναξαν οπωσδήποτε τον διδάσκαλόν τον. Και εκείνος μέσα σε εκείνη τη νύχτα η οποία ξεχώριζε πλέον η ημέρα τους είπε «Εγώ είμαι, μη φοβήστε». Και ήκουσαν την γλυκητά την φωνή του διδασκάλου των. Πλην όμως μέσα στους μαθητάς υπήρχε και ένας ο οποίος ήταν πάντοτε ο πρώτος ο οποίος με αυθορμητισμόν είτε ομιλούσεν είτε αντικαθιστούσεν τους μαθητάς. Ποιος ήταν αυτός? Ο Πέτρος. Με εκείνον τον αυθορμητισμόν του ζητεί εξηγήσεις. «Κύριε», του λέγει, «αν είσαι εσύ, να μου πεις να περπατήσω και εγώ πάνω στη θάλασσα, να έρθω να σε ανταμώσω». Και ο Κύριος του λέγει, «έλα», του λέγει. Κατέβει ο Πέτρος από το πλοιαράκι και περπατούσε πάνω στην θάλασσα. «Ω Κύριε, με τα θαύματά σου πείθεις τον κόσμο να σωθεί, πλην όμως βλέπουν και δεν βλέπουν οι άνθρωποι, ακούν και δεν ακούν. Και τα λόγια σου έρχονται ισότα μη ακουόντων.
Εκείνοι οι οποίοι ακούν δεν ακούν δυστυχώς, και εκείνοι οι οποίοι βλέπουν δεν βλέπουν, και ούτε ο διάβολος κατορθώνει να οδηγεί απείρους ψυχάσεις στον Άδη. Ο Πέτρος περπατάει πάνω στην θάλασσα. Ο Χριστός περπατεί επάνω στην θάλασσα. Πλην όμως εδώ αποκαλύπτεται άλλη εικόνα. Ειδών δε, λέγει ο Πέτρος, τον άνεμον ισχυρών. Ως φαίνεται φυσούσε τόσο πολύ δυνατός άνεμος εκείνη την ώρα, ο οποίος ξεσήκωνε τα κύματα σε μέτρα ύψος, και μόλις είδε, λέγει, τον άνεμον ισχυρών και την θάλασσα να τον απειλεί, εκείνη την ώρα, λέγει, εφοβήθη, τον κατέλαβε φόβος, και ήρξα το, λέγει, καταποντίζεσθε. Μόλις τον έλαβε ο φόβος από τη μία, και μόλις έφυγαν τα μάτια του από τα μάτια του Χριστού και είδε τα θεόρατα κύματα, εκείνη τη στιγμή ήρθε σαν αμέσως, λέγει, να καταποντίζεται. Και έκραξε, φώναξε και αυτός δυνατά, «Κύριε», του λέγει, «σώσον με». Και επελάβετο τη χειρός αυτού ο Κύριος, λέγει, και του είπεν, «Ο λιγό πιστέ», του λέγει, «Ιστή εδίστασας». Δεν του είπεν ότι είναι άπιστος, του είπεν ότι είναι ο λιγό πιστός. Αυτοί είμεθα όλοι οι άνθρωποι σήμερα. Δεν είμεθα άπιστοι. Οποιονδήποτε και αν ερωτήσεις, και εκείνον που βλασφημεί τον Θεό και εκείνον που βλασφημεί την Παναγία μας και εκείνους οι οποίοι υβρίζουν τα ιερά και τα θεία, εάν τον πλησιάσεις όταν θα φύγει ο δαίμονας από επάνω του και του πεις «πιστεύεις», θα σου πει «πιστεύω». Πιστεύομαι, αλλά η πίστη μας, λέγει ο Κύριος, είναι ο λίγη. Ο λιγό πιστε, λέγει στον Πέτρον, ιστή εδίστασας. Δεν είσαι άπιστος, είσαι ο λιγό πιστός. Και τώρα εισερχόμεθα στο βάθος του Ιερού Κηρύγματος, του Θείου Κηρύγματος, για να δούμε πιο βαθιά τα νοήματα αυτά της Αγίας Γραφής. Πρώτον, ο Κύριός μας περπατεί επάνω στην θάλασσα. Αλληγορικώς, οι πατέρες της Εκκλησίας, οι θεολόγοι, οι οποίοι ασχολούνται με την Αγία Γραφή και τα λόγια του Κυρίου μας, μας φανερώνουν ότι η θάλασσα στην οποία περπατεί ο Κύριός μας είναι αυτός ο πλανήτης της γης, αυτός ο κόσμος, ο οποίος ακριβώς νομίζει ότι δεν τον διευθύνει κανείς, δεν τον βλέπει κανείς, δεν νοιάζεται κανείς για αυτόν. Και πολλοί ανόητοι λέγουν, αν υπήρχε Θεός θα με εμπόδιζε, λέγει, ή δεν θα επέτρεπε, λέγει, να πάθω αυτό το οποίο έπαθα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι όχι της απιστίας απλώς, αλλά της πολύ μεγάλης απιστίας. Ξεπερνούν και τους δαίμονας οι άνθρωποι αυτοί, διότι τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύττουν. Βλέπουν τον Θεό, πιστεύουν εις τον Θεό, αλλά δεν τον βλέπουν μόνον και να έχουν απάθεια, τον βλέπουν και τρέμουν. Εμείς, επειδή δεν τον βλέπουμε τον Θεό, δεν μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει, δι' αυτό δεν έχουμε την πίστη την οποία ο Κύριος ζητεί. Επάνω εις αυτόν τον κόσμο ο Θεός περιπατεί και τον βλέπει και τον ελέγχει και δίδει σημεία της παρουσίας του, τα λεγόμενα σημεία των καιρών. Ένα μόνο θα αναφέρομαι.
Επροσέξατε αυτά στα σημέρας τι έδειξαν αυτά τα μέσα εξαπατήσεως του κόσμου. Έδειξαν να λιώνουν οι πάγοι των άσπαιων, λέγει, και οι επιστήμονες να αγωνιούν ότι θα καταστραφεί ο κόσμος ολόκληρος. Εάν μέχρι το 2080, λέγει, υπάρξει κόσμος, θα είναι αυτό θαύμα. Μέχρι τότε, λέγει, δεν θα υπάρχει κόσμος. Τούτο εμείς δεν το προσυπογράφουμε, δεν το επικροτούμε, διότι αυτά είναι εις το χέρι του Θεού. Πλην όμως ανησυχούν. Και αμέσως αυτό το φοβερό σημείο το οποίο είδε ο κόσμος ολόκληρος το έλυσαν δια της επιστήμης. Δεν είπαν ότι ο Θεός το επιτρέπει, ότι ο Θεός το κυβερνά. Είπαν ότι είναι το σημείο, λέγει, του θερμοκηπίου. Η γη περιβάλλεται όπως ένα θερμοκήπιο με σφαίρα η οποία καλύπτει την γη, αόρατο σφαίρα η οποία σκεπάζει την γη και όλα αυτά τα αναθυμιάματα τα οποία εκπέμπει ο κόσμος, τα εργοστάσια, τα μέσα μεταφοράς, τα αεροπλάνα, τα πλοία, οι σιδηρόδρομοι, τα πάντα, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά εκπέμπουν έναν καπνόν δηλητηριώδη. Αυτός ο καπνός, λέγουν, είναι αυτός ο οποίος μοιάζει με ένα θερμοκήπιο το οποίο είναι σκεπασμένο και μέσα εκεί όταν υπάρχουν όλα αυτά ή θα καεί ή θα ακριστευθεί το πάνω. Είναι η εικόνα του θερμοκηπίου, λέγουν. Δεν λέγουν ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος κυβερνά τα πάντα και βλέπει τα πάντα και διευθύνει τα πάντα και δίδει σημεία των καιρών και μας λέγει και αυτά τα λόγια, υποκριτές, λέγει. Όταν βλέπετε τα νέφη και μαζεύονται, λέγεται ότι θα βρέξει. Όταν βλέπετε τα σημεία των καιρών δεν σας νοιάζει, λέγει. Δεν θέλετε να το παραδεχτείτε ότι έρχεται η ώρα της κρίσεως που θα κρίνω τον κόσμο. Αδερφοί μου, εχθεσινών ή προχθεσινών, η Ρουμανία τη μία ημέρα είχε 50 βαθμούς θερμοκρασία, ζέστη, και την επομένη όταν έφυγε αυτή η ζέστη ήρθε τέτοια πλημμύρα, τέτοια καταστροφή που κατέστρεψε τα πάντα. Ούτε τούτο το είδαν. Σημεία των καιρών τα οποία ο Θεός θέλει για να συμμορφωθεί ο κόσμος, να ξυπνήσει ο κόσμος, να μετανοήσει ο κόσμος, και ο κόσμος δεν θέλει να τα ειδεί. Ισόταμοι ακουόντων, ισοφθαλμούς οι οποίοι βλέπουν και δεν βλέπουν. Αυτός είναι ο σημερινός άνθρωπος, ο οποίος δεν θέλει να ακούσει ούτε λόγον Θεού, ούτε και να δώσει προσοχή εις τι λέγεται και αυτήν τη στιγμή από τον Ιερόν Άμβονα, τι λέγεται. Αυτή είναι η κατάσταση του ανθρώπου, του σημερινού ανθρώπου. Και η θάλασσα, αδερφοί μου, επάνω στην οποία περιπατεί ο Θεός, είναι ο κόσμος. Και αυτή η τρικυμία, αυτή την οποία είδαν οι μαθητές και φοβήθησαν, τι να είναι? Οι αδυναμίες και οι μέριμνες του κόσμου τούτου. Από τη μία πλευρά βλέπουμε τον σαρκικό άνθρωπο να επιτίθεται εις όλα όσα βλέπει μπροστά του για να τα χορτάσει. Μέθη, χαρτοπεξία, αδικία, πορνεία, ξενύχτια, χορούς, διασκεδάσεις, φόνους, ατιμίες, πείνα, να μην τον ενδιαφέρει να βλέπει τα παιδιά του κόσμου να πεθαίνουν και να μην ενδιαφέρεται κανείς. Να εξοδεύουν τεράστια ποσά για να ειδούν τι υπάρχει εις το στερέωμα.
και να στέλνουν πυράβλους για να εξερευνήσουν, λέγει, αυτά τα άστρα τα οποία βλέπουμε εμείς με το μάτι μας. Εκείνοι τα βλέπουν με τεράστια τηλεσκόπια και λέγουν, δεν είναι εδώ μόνο ο κόσμος, υπάρχει και κάπου αλλού. Και φεύραν και είπαν ανοησίες οι οποίες δεν δίνανται να σταθούν ποτέ. Και εξόδευσαν τόσα χρήματα που εάν τα έδιδαν εις τον κόσμο, δεν θα έβλεπαμε εκείνα τα παιδάκια της Αφρικής να πεθαίνουν και να μην έχουν ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Άνθρωπε, άνθρωπε, πού θέλεις να πας? Αυτή είναι η θάλασσα τρικυμισμένη την οποία ο Απόστολος Πέτρος επερπάτησε επάνω. Και μόλις είδε, λέγει, τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη. Να εισέρθουμε λίγο βαθύτερον στο νόημα των λόγων τούτων. Ο κάθε ένας από εμάς, αδερφοί μου, είναι ένα παιδί το οποίο γεννάται στον κόσμο τούτον. Μεγαλώνει, μορφώνεται, φτάνει σε μία όριμη ηλικία, θέλει να κάνει οικογένεια, αλλά εδώ αρχίζει ο φόβος τον οποίο είδε ο Πέτρος. Να κάνω οικογένεια, πώς θα την κάνω την οικογένεια, λέγει. Σπίτι δεν έχω. Χρήματα δεν έχω. Να περάσουν τα παιδιά μου όπως επέρασα εγώ δυστυχισμένος. Δεν θέλω, λέγει. Δι' αυτό δεν θέλω παιδιά. Και 1.000.000 τέκνα η Ελλάδα σκοτώνει το χρόνο για να μην γεννηθούν τα παιδιά αυτά να δυστυχούν. Ωραία δικαιολογία την οποία βάζει ο διάβολος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ή αν τα σκοτώσει, είναι το πρώτο. Το δεύτερο, δεν θέλει να κάνει παιδιά. Γιατί? Διότι είδεν τον άνεμο, λέγει, φοβερόν. Και φοβήθη. Βλέπει τις δυσκολίες και τον πιάνει η τρεμούλα. Τρέμει. Πώς θα τα μεγαλώσω, λέγει. Δεν θέλω παιδιά. Άρα ας χρησιμοποιήσω ό,τι μου πει ο διάβολος και τότε είμαι μια χαρά. Ένα παιδί, δύο παιδιά είναι εντάξει. Καλά φτάνουν ως εδώ. Έναν ή δύο. Ώστε να εστάθει ο διάβολος μπροστά εις όλα τα ανδρόγυνα τα σημερινά και να τα διδάσκει όπως ο αξιωματικός διδάσκει τους στρατιώτες και τους λέγει «Εν δύο, εν δύο». Και προχωρεί ο στρατιώτης για να γυμναστεί να πολεμήσει. Αυτός είναι ο σημερινός άνθρωπος, ο Πέτρος, ο οποίος είδε τα κύματα, λέγει, και φοβήθη. Είδε τον άνεμο και φοβήθη. Έτρεμε. Μόλις είδεν εκείνα τα κύματα, εφοβήθη, λέγει, και ήρξα το καταποντίζεσθε. Μόλις εφοβήθη, άρχισε να τα χάνει. Ήρχισε η ώρα του θανάτου του. Εκείνη όμως την ώρα εφώναξε, ευτυχώς εφώναξε και είπε «Κύριε σώσον με». Και ο Χριστός μας, ο οποίος πάντοτε περιμένει αυτήν την φράση, ο Κύριος μας, ο οποίος περιμένει να τον φωνάξουμε, ο Κύριος ο οποίος είναι πάντοτε έτοιμος και μας είπε ότι δεν θα σας αφήσω ποτέ ορφανός. Ιδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας έως τις συντελείες του αιώνος. Δεν θα σας αφήσω ποτέ, λέγει, μόνος, ούχι άσω ημάς ορφανούς. Δεν τα βλέπει ο σημερινός άνθρωπος, δεν τα πιστεύει, δεν τα νιώθει, δεν τα βάζει μέσα του. Ακούει τα λόγια αλλά ισότα μη ακουόντων. Βλέπει αλλά δεν βλέπει. Και έτσι ο άνθρωπος πορεύεται προς την αιώνιον κόλαση. Μείνε πιστός, παιδί μου, εις τον Χριστόν. Φώναξε του όπως εφώναξε ο Πέτρος σήμερα, «Κύριε σώσον με», και εκείνος θα έρθει να σε βοηθήσει. Δεν θα σε αφήσει. Όταν εκείνος ο κόσμος είκονε τον λόγο του, απάνω από τον Χριστόν μας και από εκείνο το πλήθος επετούσανε χιλιάδες πουλάκια. Και για να τους δώσει να καταλάβουν ότι εκείνος συντηρεί αυτά τα πουλάκια, εκείνα τα πτηνά τα οποία επετούσαν, τους είπε, σηκώστε λίγο τα μάτια σας πάνω, δέστε αυτά τα πουλάκια. Ούτε σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάγουν εις αποθήκας. Και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτά.
Θα σε αφήσω εσένα παιδί μου, θα σε εγκαταλείψω. Αλλά πού να τα πιστεύσει ο άνθρωπος, δεν τα πιστεύει. Φοβάται τα κύματα, δηλαδή τις δυσκολίες του κόσμου. Φοβάται τα εμπόδια, φοβάται την φτώχεια, φοβάται την ασθένεια, φοβάται την ανεργία, φοβάται οτιδήποτε υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο που λέγονται κύματα εναντίον της σωτηρίας του ανθρώπου. Κύριε, σώσον με και επελάβετο της χειρός αυτού ο Κύριος και τον έσωσεν τον Πέτρον. Και εμείς αδερφοί μου, για να έχουμε ήσυχον τη συνείδησή μας ότι ο Κύριός μας θα μας ελεήσει, ας φωνάξουμε με όλη μας την ψυχή: Κύριε, σώσε μας. Σώσε μας Κύριε και οδήγησέ μας εις τον δρόμο Σου. Σώσε μας Κύριε και δίδαξον ημίν τας εντολάς Σου. Δώσε να ποιούμε το θέλημά Σου, να μείνουμε πιστοί άχρη τέλους της ζωής μας, για να μας δόκεις τον Στέφανον, τον Αμαράντινον της δόξης της επουρανίου Σου Βασιλείας, της οποίας ήθελα να γίνομαι κληρονόμοι. Αμήν.